Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των διευθετήσεων που έχουν τη σφραγίδα των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, μόνο ανησυχία μπορεί να γεννάει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ. Και το λέμε αυτό ότι μόνο ανησυχία μπορεί να γεννάει από την άποψη ότι είναι δεδομένη η θέληση των υπεριαλιστικών αυτών κύκλων να προχωρήσει σε συνεκμετάλλευση περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Και από αυτή την άποψη αυτό είναι σε αντίθεση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και από την άποψη αυτή υπάρχουν μια σειρά ερωτηματικά. Καταρχάς ότι υπάρχει μια μερική επίρρεια των νησιών της Κρήτης και της Ρόδου, όπως φαίνεται από το χάρτη, και βγαίνει εκτός από την όλη διαδικασία το Καστελόριζο. Άρα λοιπόν δημιουργούνται γκρίζες ζώνες και με την υπογραφή αυτή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Και από αυτήν την άποψη λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα η συμφωνία αυτή για να μπορέσει να δοθούν απαντήσεις στα ερωτηματικά αυτά τα πολύ σοβαρά ερωτηματικά τα οποία θέσαμε ως κόμμα. Καταρχάς, εγώ έβαλα και πριν τη μεγάλη εικόνα. Που η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Είναι οι αντιθέσεις οι οποίες εκφράζονται στην περιοχή, οι συνολικότερες αντιθέσεις, η εμπλοκή της Ελλάδας όλο και περισσότερο με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, που έχει μετατραπεί η χώρα μας σε ένα ορμητήριο και πεδίο βολής. Και από την άλλη τη μεριά βέβαια έχουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας. Η οποία εκφράζεται με κάθε τρόπο. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται οι εξελίξεις πάνε σε μια λογική διευθέτησης των θεμάτων, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, που και οι δύο αυτές εξελίξεις θα είναι επώδυνες. Γιατί το λέμε ότι θα είναι επώδυνες? Γιατί ακριβώς βρίσκονται επί της ουσίας στο στόχο που έχουν οι Αμερικάνοι, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή. Συνεκμετάλλευση τι σημαίνει? Συνεκμετάλλευση σημαίνει παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, φαίνεται ότι όλες οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει από το παρελθόν, γιατί είναι πάνω ένα κρίκο αλυσίδα, από τη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από την οριοθέτηση της ΑΟΣ με της Ιταλίας, όπου έχει μερική επίρρεια πάλι τα νησιά εκεί, μια και σε χωρικά ύδατα μπορούν να ασκεί δραστηριότητα η Ιταλία. Στους ψαράδες που λέγαμε. Που μπορεί να είναι ψαράδες σε πρώτη φάση, αύριο μετάβριο δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να είναι. Αντίστοιχη λογική μπαίνει και τώρα με την ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, που είναι μερική, η οποία βεβαίως είναι απροστευτική ερμηνεία ότι ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Αυτό είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία. Η οποία το οποίο και εσείς το καταδικάζετε να υποθέσετε. Βεβαίως εννοείται ότι το καταδικάζουμε, αλλά είναι αυθαίρετη ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση ότι το ακυρώνει. Και ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς οι εξελίξεις είναι μπροστά, τρέχουν, γεννάνε ζητήματα και πάνω απ' όλα τα ερωτηματικά τα οποία βάλαμε. Θέσατε πολλά, κύριε Γαρνοφόπουλε. Η μισή Κρήτη, η μισή Ρόδος είναι εκτός, το Καστελόριζο τελείωσε εκτός. Και από αυτήν την άποψη έχουν μερική επίπεδα. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Ο κύριος Καναθανασόπουλος λέει ότι δεν βλέπει την Τουρκία να το τραβάει γιατί θεωρεί ότι θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση και θα υπάρξει μια λύση. Οπότε το τραβάει. Δεν το τραβάει. Όχι, θέλω να πω ότι δεν θα προκύψει κάποιο επεισόδιο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κοιτάξτε, γιατί ακριβώς μπορεί να προκύψει ένα θερμό επεισόδιο που να επιβάλλει άμεσα την υπογραφή. Αλλά λέτε ότι θα υπάρξει πάνω κάποια στιγμή μια αλλά συμφωνία. Αλλά επί της ουσίας η όποια συμφωνία αυτή θα είναι ένας προσωρινός συμβιβασμός που δεν θα αναιρέσει την επιθετικότητα και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος. Γι' αυτό είμαστε και αντίθετοι με αυτή τη διαδικασία. Θα υπάρχει ο κίνδυνος. Για να είμαστε καταρχάς όλες αυτές οι προσπάθειες τις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ότι αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Καμία αναβαθμίση δεν υπάρχει επί της ουσίας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, εμείς δεν συμφωνούμε με τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, ακριβώς γιατί συσκοτίζει μια πραγματικότητα που λέει ότι τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Γέννημα Αλλαγής, συμφωνούν με τον κυρίαρχο ρόλο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, με τις διευθετήσεις που αυτοί θέλουν να επιβάλλουν, που είναι σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω.